σήμερα ξεκινάει ένα τριήμερο συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Ενδοκρινών Αδένων με συμμετοχή της αντίστοιχης εταιρείας της Τουρκίας. Με άλλα λόγια, οι Έλληνες χειρουργοί που ασχολούνται με τις παθήσεις του θυροειδούς, των παραθυροειδών, των επινεφρυδίων και του ενδοκρινού παντρεύματος θα αναφέρουν στους συναδέλφους τους τις επιτεύξεις και τις προόδους στον χώρο αυτόν σε συνεργασία με τις αντίστοιχες προόδους και τις αντίστοιχες ομιλίες των Τούρκων συναδέλφων τους. Είναι ένα πολύ σημαντικό συνέδριο, το οποίο παρακολουθούν και προσκεκλημένοι καθηγητές από άλλες χώρες, όπως από την Αμερική, ο πρόεδρος της Αμερικανικής Εταιρείας Χειρουργών Ενδοκρινών Αδένων, ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Χειρουργικής Ενδοκρινών Αδένων, ο πρόεδρος του επομένου Παγκοσμίου Συνεδρίου Χειρουργικής από τη Μαλαισία και στο χώρο αυτό οι Έλληνες χειρουργοί των ενδοκρινών αδένων είναι κορυφαίοι. Σε τέτοιο σημείο μάλιστα που του χρόνου θα έχουμε την ευκαιρία να οργανώσουμε το Ευρωπαϊκό Συνέδριο Χειρουργικής Ενδοκρινών Αδένων, εκ των οποίων ο κύριος Βαμβακίδης είναι ένας εκ των συμπροέδρων. Κύριε Βαμβακίδη, μπορούμε να προλάβουμε και να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά τις περιπαθήσεις αυτές? Φυσικά όλες αυτές οι παθήσεις μπορούν να διαγνωστούν εγκαίρως. Σήμερα έχουμε όλα τα μέσα και να θεραπευτούν. Ειδικά οι χειρουργικές παθήσεις των ενδοκρινών αδένων αντιμετωπίζονται με σύγχρονο τρόπο και με πολύ μεγάλη ασφάλεια. Σε ποιες παθήσεις αναφερόμαστε όταν λέμε χειρουργική ενδοκρινών αδένων? Αναφερόμαστε κυρίως στις παθήσεις θυροειδούς, παραθυροειδών αδένων, επινεφρυδίων και νευροενδοκρινικών όγκων παγκρέατος. Αυτές οι παθήσεις αντιμετωπίζονται σήμερα με ασφάλεια και πολύ μεγάλη αποτελεσματικότητα. Ποια είναι η συμπτωματολογία τους? Είναι τεράστιο πεδίο, κάθε νόσος έχει διαφορετικά συμπτώματα, δεν μπορεί να γίνει αναφορά αναλυτική στα πλαίσια αυτά. Υπάρχουν όμως οι θεράποντες ενδοκρινολόγοι, οι οποίοι διαγνώσουν τα νοσήματα, θέτουν τις ενδείξεις της χειρουργικής παρέμβασης και μετά εμείς οι χειρουργοί αντιμετωπίζουμε αποτελεσματικά τα νοσήματα αυτά. Να πω εγώ ότι εκτός από τις παθήσεις του θυροειδούς που τις ξέρουν λίγο πολύ ο κόσμος, υπάρχουν άλλες παθήσεις πολύ σοβαρές που είναι υποδιαγνωσκόμενες στην Ελλάδα, όπως οι παθήσεις του πρωτοπαθούς υπερπαραθυροειδισμού που εμφανίζεται με λίθους στο ουροπητικό και άλλα προβλήματα, ή παθήσεις των επινεφρυδίων που αντιμετωπίζονται με υπέρταση. Κάθε άτομο, ιδίως νέος που έχει υπέρταση, δεν πρέπει να του δίνουμε φάρμακα για την υπέρταση πριν αποκλείσουμε την πιθανότητα να υπάρχει ένας όγκος που παράγει ορμόνες που προκαλούν την υπέρταση. Δηλαδή η διάγνωση του υπερπαραθυροειδισμού και των παθήσεων των επινεφρυδίων είναι κάτι το οποίο εμείς προσπαθούμε και να προβάλλουμε στους συναδέλφους μας γιατρούς και στον κόσμο.